Έχετε το για λόγο. Τη συμφωνία με την Αρμενία. Με το λαό της Αρμενίας μας συνδέουν δεσμοί. Γιατί οι Έλληνες και οι Αρμένοι συνυπήρξαμε για αιώνες, είμαστε και οι δύο αρχαίοι λαοί. Γι' αυτό αναφέρονται και στις σημειώσεις των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών, Ηρόδοτου, Πλάτωνα κλπ. Με αυτή την έννοια είμαστε υπέρ της φιλίας των λαών και των ισότιμων σχέσεων. Όμως, το ψήφισμα αυτό δεν αποτυπώνει κάτι τέτοιο. Παρά τα ευχολόγια για ανθρώπινα δικαιώματα, μεταφορές, υγεία, εκπαίδευση και άλλα. Αν και αυτή η συμφωνία είναι υποβαθμισμένη σε σχέση με τον τύπο των συμφωνιών που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες χώρες. Γιατί όμως? Πρώτον, η Αρμενία έχει γίνει επίσημα μέλος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης από τον Ιανουάριο του 2015. Όπως ξέρετε, είναι αυτή μια οικονομική ένωση κρατών Λευκορωσίας, Καζακστάν, Ρωσίας, που έχουν ενταχθεί και η Αρμενία και το Κυργιστάν. Ωστόσο, ο πόλεμος του Καραμπάχ που προκάλεσε οικονομική κρίση στην Αρμενία τελείωσε, σταμάτησε το 1994 μετά από προσπάθειες της Ρωσίας. Η Αρμενία λοιπόν διατηρεί ισχυρή συμμαχία με τη Ρωσία και μάλιστα μετά από αίτημα της αρμένικης κυβέρνησης η Ρωσία διατηρεί μια στρατιωτική βάση στην πόλη Γκιμρί της νοτιοδυτικής Αρμενίας ως αποτρεπτική δύναμη κατά της Τουρκίας και αεροπορική δύναμη για την επιτήρηση του εναέριου χώρου της Αρμενίας. Δεύτερον, μετά την προσχώρηση της Αρμενίας στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, ανεστάλλει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, γεωγραφικά λοιπόν η Αρμενία είναι μια χώρα όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός σε ποιανού την επιρροή θα είναι. Η παρούσα συμφωνία αποτυπώνει την αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Επιχειρεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τη συμφωνία ως μέσο διείσδυσης, οικονομικής και πολιτικής. Γι' αυτό προωθούν αυτή τη συμφωνία προκειμένου να περιορίσουν ή και να υπονομεύσουν την επιρροή της Ρωσίας και να αυξήσουν αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ταυτόχρονα προειδοποιούν να μην χρησιμοποιούν και να μην χρησιμοποιηθεί από την Αρμενία για εξαγωγές προϊόντων στη Ρωσία που συμπεριλαμβάνονται στις κυρώσεις προς τη Ρωσία. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό το γνωστό εμπάρκο. Γι' αυτό τους λόγους τον Ιούλιο του 2018 η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη συμφωνία. Το ίδιο κάνουμε τον Ιούλιο του 2020 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και έρχομαι στη συμφωνία με την Κεντρική Αμερική. Παρουσιάζει εμπορικό ενδιαφέρον λόγω της θέσης της. Μια λωρίδα με 6 χώρες που χωρίζουν τον Ατλαντικό από τον Ειρηνικό ωκεανό. Με μια μόνο διόρυγα, αυτή του Παλαμά, μήκους 82 χιλιόμετρα, με έσοδα περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο, που ελέγχουν κυρίως τα αμερικάνικα μονοπόλια. Ενδιαφέρον δείχνει η Κίνα και η Ρωσία για διεύρυνση των δικών τους μονοπωλίων στην περιοχή. Μάλιστα, είναι γνωστό ότι θέλουν να προχωρήσουν ένα άλλο τεράστιο, ανταγωνιστικό με τη σημερινή διόρυγα του Παλαμά έργο. Είναι η διόρυγα της Νικαράγουας, μήκος 275 χιλιόμετρα και μεγαλύτερο βάθος από αυτό του Παναμά, ενώνοντας Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανό. Κινέζικα μονοπόλια έχουν πάρει την άδεια κατασκευής και λειτουργίας του για 100 χρόνια. Όπως και ρώσικα κεφάλαια παίρνουν μέρος για να επιτρέπεται η διέλευση ρωσικών πλοίων και αεροσκαφών. Βεβαίως, με αρνητικό τρόπο το βλέπουν οι ΗΠΑ. Μιλάνε για νέα αποικιοκρατία της Κίνας που εμφανίζουν σε διάφορους ιστοτόπους, στο διαδίκτυο και δεξαμενές σκέψεις, το συνηθίζουν.
για να προβάλλουν τη θέση των ΗΠΑ. Έτσι είναι ο ανταγωνισμός. Μήπως και στον Πειραιά με την Κόσκο και τα ναυπηγεία δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και σήμερα εκδηλώνεται δηλαδή και στη χώρα μας. Και σήμερα μάλιστα τα εργατικά συνδικάτα και μαζικοί φορείς διαδηλώνουν και έχουν και συναυλία ενάντια, με σύνθημα όχι στο master plan της Κόσκο, όχι στην αντιλαϊκή πολιτική επιχειρηματιών και κυβέρνησης. Τα αναφέρω όλα αυτά για να δείξουμε ότι ακριβώς αυτόν τον υπεριαλιστικό ανταγωνισμό και στην Κεντρική Αμερική παίρνει μέρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την παρούσα συμφωνία που έχει ταξικό χαρακτήρα και καπιταλιστική βάση, ευνοώντας τα μονοπόλια των χωρών που συμμετέχουν. Με την παρούσα συμφωνία και τα 363 άρθρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση θέλει τα μονοπόλια της να διεισδύσουν ακόμα περισσότερο στην Κεντρική Αμερική, λόγω του έντονου ανταγωνισμού με άλλες δυνάμεις. Γι' αυτό προχωράει σε συγκεκριμένες συμφωνίες που θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία κοινού χρηματοοικονομικού μηχανισμού και με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, την εκαδίδρυση ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, που αυξάνουν βεβαίως τους τομείς δράσης των μονοπωλίων. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Προϋπήρξαν και άλλες. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν συνέβαλαν τα γενικά ευχολόγια που συνηθίζονται σε τέτοιες συμφωνίες. Ούτε στη μείωση της φτώχειας και του αποκλεισμού, ούτε στην κοινωνική συνοχή, ούτε σε αξιοπρέπειες συνθήκες διαβίωσης, ούτε σε προστασία περιβάλλοντος και θεμελιωδών δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, υπαρκτά προβλήματα που φέρνει μαζί του ο μονοπωλιακός καπιταλισμός, που υπερασπίζονται και τα δύο μέρη. Αντίθετα, έχουν αυξηθεί μεταναστευτικές ροές από την Κεντρική Αμερική προς τις ΗΠΑ. Χιλιάδες μετανάστες, ανάμεσά τους και οικογένειες και ασυνόδευτα παιδιά, φεύγουν από αυτές τις χώρες, ρισκάρουν τη ζωή τους για να ξεφύγουν από τη μιζέρια, την ανεργία, τον αρκεμπόριο, την καταπίεση, για να γλιτώσουν από την εξαθλίωση. Γιατί τέτοιες συμφωνίες, τέτοιες εταιρικές σχέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει και μάλιστα ανανεώνει σε συνέχεια προηγουμένων, προκειμένου να έχει και αυτή μερίδιο στον ανταγωνισμό των υπεριαλιστικών χωρών και να αποκομίσει τα μέγιστα, εξυπηρετώντας βεβαίως συμφέροντα μονοπωλίων και επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή την κερδοφορία τους. Τέτοιες συμφωνίες δεν βασίζονται και δεν αφορούν την ισοτιμία και το αμοιβαίο όφελος των εργαζομένων, των λαών γενικότερα, αλλά μόνο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν θα ψηφίσουμε λοιπόν ούτε αυτή τη συμφωνία με την έννοια ότι δεν αφορά τα συμφέροντα των λαών.